Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ψήφιση του προϋπολογισμού του 2014 απόψε κάνει πράγματι την σημερινή μέρα ιστορική και προσφέρεται για πολύ ουσιαστικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα. Δεν θα αναφερθώ στα επιμέρους μεγέθη του προϋπολογισμού, το έκαναν οι αρμόδιοι υπουργοί. Θα ήθελα να τονίσω και με αυτό να ξεκινήσω τις μεγάλες ανατροπές που έγιναν με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2013 και τις επίσης μεγάλες ανατροπές που θα γίνουν με την ψήφιση του επόμενου προϋπολογισμού του 2014. Και όπως θα δείτε είναι κάτι παραπάνω από ανατροπές. Είναι αληθινές επαναστάσεις. Πρώτη φυσικά το πρωτογενές πλεόνασμα. Για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια η χώρα μας δεν θα χρειαστεί δανεικά για να βγάλει τη χρονιά, για να καλύψει τις ανάγκες της φέτος. Όλοι μας επιζητούμε, ελέγχθη εδώ στη Βουλή, την αποδέσμευση από το μνημόνιο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα για να αποδεσμευτούμε από το μνημόνιο. Όλος ο κόσμος πλην ΣΥΡΙΖΑ, και αναρωτιέμαι γιατί, το δέχεται αυτό. Όμως μόνον έτσι στεκόμαστε στα πόδια μας. Και έτσι εξασφαλίζεται και η πραγματική εθνική μας ανεξαρτησία, όχι με δανεικά. Δεύτερη επανάσταση, η εξάλληψη του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο. Το είπε προηγουμένως ο Στουρνάρας, δεν έγινε κατανόητο. Και είναι σημαντικό, γιατί απλούστατα σημαίνει πως πέρα από το νοικοκύρεμα στα δημόσια οικονομικά, διορθώνουμε και θεμελιώδεις μακροχρόνιες ανισορροπίες στην οικονομία μας. Δεν κερδίζουμε δηλαδή μόνο τη μάχη της εξυγίανσης. Κερδίζουμε και τη μάχη της ανταγωνιστικότητας. Στεκόμαστε και πάλι στα πόδια μας. Ενώ μαζί με τα έσοδα από τον τουρισμό καταφέραμε να έχουμε πλεόνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Και αυτό συμβαίνει για δεκαετίες εδώ και πρώτη φορά. Τρίτη μεγάλη ανατροπή, η πραγματοποίηση των περσινών στόχων του προϋπολογισμού. Και αυτό πρωτόγνωρο. Από τους 5 μεγάλους στόχους του προϋπολογισμού πήγαμε καλύτερα στους 4 και έχουμε μικρή υστέρηση στον 1. Πήγαμε καλύτερα στις δαπάνες, είχαμε μεγαλύτερη μείωση από ό,τι υπολόγιζα από εδώ πέρσι τέτοιο καιρό. Πήγαμε καλύτερα στα έσοδα, είχαμε μεγαλύτερη αύξηση από ό,τι υπολογίζαμε. Πήγαμε καλύτερα στην ύφεση. Θα έχουμε μικρότερη ύφεση από εκείνη που υπολογίσαμε. Πήγαμε καλύτερα στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Πετύχαμε μεγαλύτερη μείωση από ό,τι υπολογίζαμε. Στο στόχο της ανεργίας είχαμε υπέρβαση, αλλά η χρονιά δεν έχει κλείσει ακόμα. Και θυμηθείτε, πολλοί πίστευαν ότι η ανεργία θα ξεφύγει φέτος πολύ περισσότερο. Μιλούσαν για ανεργία 30 και 33% στο τέλος του 2013. Η ανεργία σταθεροποιήθηκε στο 27%. Και υπάρχουν όλες οι ενδείξεις ότι την επόμενη χρονιά αρχίζει η ανεργία να αποκλιμακώνεται. Και όλα αυτά χωρίς κόλπα, χωρίς λογιστικές αλχημίες. Όλα αυτά με υπολογισμένο, όπως σωστά ελέγχθη το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, στο ακέραιο, με τις επιστροφές οφειλών του δημοσίου στους ιδιώτες, υπολογισμένες και αυτές να είναι στο ακέραιο. Και ανεργία να υπολογίζεται χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την αδήλωτη εργασία που υποχωρεί, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και φουσκώνει όπου υπάρχει τη συνολική ανεργία. Γιατί είναι σημαντικά όλα αυτά? Γιατί ως τώρα επί χρόνια τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού, το ξέρουμε όλοι εδώ ζούμε, ήταν χειρότερα πάντοτε από τις προβλέψεις. Και αυτό σήμαινε είτε μεγαλύτερο δανεισμό που είσαι υποχρεωμένος να πάρεις, είτε προσφυγή σε νέα μνημόνια με ακόμα πιο επαχθείς όρους και με μεγαλύτερους κινδύνους και για την έξοδο από την Ευρωζώνη. Αυτό δεν συνέβη φέτος. Το 2013 είχαμε καλύτερα αποτελέσματα, ελέγξαμε την κατάσταση,
ανεβάσαμε κατακόρυφα την αξιοπιστία της Ελλάδας, πράγμα απαραίτητο για να βγούμε από την κρίση. Τέταρτη μεγάλη ανατροπή. Η πραγματοποίηση αλλά και η υπέρβαση ακόμα των στόχων του προϋπολογισμού. Και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά από τότε που μπήκαμε στα μνημόνια. Πριν 18 μήνες όταν αναλάβαμε, οι εταίροι μας αντίκρουαν κάθε επιχείρημα λέγοντας «Μα εσείς δεν είστε ικανοί να αναλάβετε και να πετύχετε, να πραγματοποιήσετε αυτά που αναλαμβάνετε». Τώρα δεν το λένε πια. Πολλοί λένε το αντίθετο. Η Ελλάδα κατάφερε να πετύχει στόχους που λίγες χώρες θα τολμούσαν. Και αυτό βελτιώνει και την αξιοπιστία μας, αλλά πιστέψτε με, και τη διαπραγματευτική μας θέση. Πέμπτη επανάσταση είναι η στροφή στην ανάκαμψη. Αυτή είναι ίσως η πιο κρίσιμη ανατροπή. Σχεδόν όλοι προεξοφλούν πια ότι το 2014 θα είναι για την Ελλάδα έτος ανάκαμψης. Μετά από 6 οδυνηρά χρόνια ύφεσης. Και για πρώτη φορά η ανάκαμψη αυτή δεν θα γίνει με δανεικά. Δεν θα γίνει με ελλείμματα. Θα γίνει με εξυγίανση και με δημοσιονομικά πλεονάσματα. Και όλα αυτά είναι συλλογική επιτυχία της κυβέρνησης και κυρίως του οικονομικού της επιτελείου. Και να στενόμαστε γι' αυτό. Γιατί αυτά είναι αληθινές επαναστάσεις και όχι επανάσταση του ψέματος που προκήρυξε απόψε ο κύριος Τσίπρας. Αληθινές επαναστάσεις. Πρώτον, γιατί όπως συμβαίνει με όλες τις πετυχημένες επαναστάσεις, δεν τα περίμενε κανείς αυτά. Και τα κάναμε μόνοι μας, κύριε Τσίπρα. Ενώ εσείς τώρα πάτε να λύσετε τα προβλήματα του τόπου με το κατοχικό δάνειο. Πώς? Με τη βοήθεια των συντρόφων σας, γερμανών συντρόφων σας, του Ντελίνκε, που όμως δεν θέλουν να ακούσουν κουβέντα για το κατοχικό δάνειο και ούτε για οποιαδήποτε παραπάνω βοήθημα στο κούρεμα ή στη μείωση του ελληνικού χρέους. Κουβέντα δεν θέλουν να ακούσουν. Και είναι η πρώτη τη τάξη σύντροφή σας, από τους οποίους περιμένετε μεθαύριο να κατεβείτε μαζί στις εκλογές. Και αυτό βέβαια απόψε δεν το είπατε και αναρωτιέμαι. Κοροϊδεύετε μόνο τους άλλους, κύριε Τσίπρα, ή τα πιστεύετε κι εσείς αυτά? Γιατί αν τα πιστεύετε, τότε είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι ψέματα. Είναι κάτι χειρότερο. Είναι πολιτικές παρεστήσεις. Και δεύτερον, όπως συμβαίνει με όλες τις επαναστάσεις, είναι πράγματι που είτε δεν τα έχουμε δει ποτέ, είτε έχουμε χρόνια να τα δούμε. Και όπως τρίτον συμβαίνει με όλες τις επαναστάσεις, έγιναν πολλές θυσίες από το λαό για να πετύχουν αυτές τις επαναστάσεις. Αντίθετα όμως, με άλλες ψευδεπίγραφες επαναστάσεις, όπου οι θυσίες του λαού πηγαίνουν στράφη, στην περίπτωση δικιά μας αυτές έχουν αρχίσει και πιάνουν τόπο. Και αλλάζουν τέταρτον κυριολεκτικά την πορεία του τόπου. Τον βγάζουν από τον κατήφορο της υπερχρέωσης, της αναδιανομής δανεικών. Τον βάζουν στον δρόμο της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, με επιχειρηματικότητα και εξωστρέφεια. Σας ζητώ συγγνώμη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί μόλις χρησιμοποίησα λέξεις που ορισμένες δεν τις καταλαβαίνει η αντιπολίτευση. Τη λέξη ανάπτυξη την έχει πολύ στρεβλά στο μυαλό της. Ενώ τη λέξη ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, εξωστρέφεια είναι απαγορευμένες λέξεις για το λεξιλόγιο της. Της θεωρεί νεοφιλελεύθερο μοντέλο που, όπως μας λέει συνεχώς, έχει χρεοκοπήσει διεθνώς. Πολλά πράγματα έχουν χρεοκοπήσει και στην Ελλάδα και διεθνώς. Αλλά ας μιλήσουμε πρώτα για εκείνα που δεν χρεοκόπησαν. Πρώτον, δεν χρεοκόπησε η ίδια η Ελλάδα. Αν και πολλοί το είχαν σίγουρο. Και δεν χρεοκόπησε γιατί εμείς το εμποδίσαμε. Μέχρι πρόσφατα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε καν συνέστηση ότι γλιτώσαμε τον τόπο. Τώρα τελευταία ο πρόεδρος του, σε ένα ξέσπασμα ειλικρίνειας, που δυστυχώς δεν κράτησε το και πολύ, το είπε στον Τάλλας του Τέξας ότι η έξοδος από την Ευρώ θα ήταν καταστροφή για τον τόπο. Αλλά παρέλειψε να πει ότι πριν 18 μήνες αυτήν ακριβώς την καταστροφή την έφερνε ο ίδιος και το κόμμα του όταν μιλούσε για την έξοδο από το ευρώ. Τώρα παραδέχτηκε ότι θα ήταν πρόβλημα, όχι λύση. Και μάλιστα πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο. Παρέλειψε όμως να πει ότι εκείνος εισηγεί το τότε να γίνει αυτό το πρόβλημα να μεταφραστεί σε καταστροφή για τον τόπο. Παρέλειψε να πει ότι εμείς αποτρέψαμε αυτή την καταστροφή. Παρέλειψε να προσθέσει ότι η συντριπτική πλειοψηφία στο κόμμα του τα ίδια πιστεύει ακόμα για την δραχμή.
Η Ελλάδα δεν χρεοκόπησε λοιπόν, παρά το γεγονός ότι κάνατε ό,τι μπορούσατε. Και αυτό είναι ένα αμφίβολα επιτυχία, έτσι δεν είναι? Και δεύτερον, δεν χρεοκόπησε ούτε ανταγωνιστικότητα. Και αυτό δεν είναι ιδεολειψία των οπαδών του νεοφιλελευθερισμού, όπως κάποιοι ισχυρίζονται. Και χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, όπως η Ρωσία, και χώρες που δοκίμασαν στην καμπούρα τους τα σοσιαλιστικά πειράματα, όπως όλη η Ανατολική Ευρώπη, αλλά και χώρες που ακόμα δηλώνουν κομμουνιστικές, όπως η Κίνα, όλες τους κάνουν ό,τι μπορούν για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Εμείς όμως καταραίαμε από πλευράς ανταγωνιστικότητας. Και τώρα γυρίσαμε την τάση. Βελτιωθήκαμε σε όλους τους δείκτες διεθνούς κατάταξης, κατά δεκάδες θέσεις. Και αυτό είναι μια αναμφίβολη επιτυχία. Όλοι την επικροτούν. Ακόμα και εκείνοι που ασκούσαν, το ξέρετε, στη χώρα μας την πλέον αυστηρή κριτική. Οι μόνοι που δεν τη βλέπουν είναι οι λαϊκιστές σήμερα, οι πάσης φύσεως λαϊκιστές. Η εξωστρέφεια και η επιχειρηματικότητα επίσης δεν χρεοκόπησαν. Όλες οι χώρες, όλες, που έχουν αναπτυξιακά επιτεύγματα στο σύγχρονο κόσμο, στηρίζονται στην εξωστρέφεια και στηρίζουν την επιχειρηματικότητα. Από τη Φιλανδία ως το Ισραήλ, από την Νορβηγία ως τη Δανία, για να πάρω χώρες αντίστοιχου μεγέθους με εμάς, αλλά και όλη η Ευρώπη, η Αμερική, ο Καναδάς, η Κίνα, παντού, η εξωστρέφεια και η επιχειρηματικότητα θεωρούνται αρετές μιας οικονομίας. Εδώ, στο λεξιλόγιο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι νεοφιλελεύθερο ανάθεμα. Μπορούμε να συζητάμε θεωρητικά όσο θέλετε για τις ακρότητες, για τις αντίθετες ακρότητες του κρατισμού από τη μία πλευρά και του λεγόμενου νεοφιλελευθερισμού από την άλλη. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Ξέρετε, εμείς είμαστε αντίθετοι και με τα δύο. Και εμείς πιστεύουμε στον κοινωνικό φιλελευθερισμό, την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Εσείς έχετε το πρόβλημα ως αθεράπευτοι λαϊκιστές και θεωρείτε κάθε απομάκρυνση από έναν κρατισμό χρεοκοπημένο ως δήθεν νεοφιλελεύθερη πολιτική. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο γύρω σας. Και επιτέλους πρέπει να ξυπνήσετε. Και τώρα θα μιλήσω για ό,τι αληθινά χρεοκόπησε. Χρεοκόπησαν λοιπόν οι κοινωνίες του υπαρκτού σοσιαλισμού. Λυπάμαι που σας στενοχωρώ, αλλά οι κοινωνίες που εφάρμοσαν τις αρχές που επικαλείστε σήμερα χρεοκόπησαν εδώ και 25 χρόνια, με πάταγο. Και οι λαοί αυτών των χωρών δεν θέλουν ούτε να ακούσουν, όπου και να πάτε, σε αυτούς τους λαούς, για αυτή τη σκοτεινή εμπειρία τους. Βεβαίως και οι δυτικές οικονομίες και οι κοινωνίες της ελεύθερης αγοράς περνάνε κατά καιρούς τεράστια προβλήματα, αλλά δεν χρεοκόπησαν συνολικά όπως οι κοινωνίες του υπαρκτού σοσιαλισμού που εσείς ακόμα νοσταλγείτε. Χρεοκόπησε ακόμα ο κρατισμός στη Δύση. Εδώ και 30 χρόνια στις δυτικές κοινωνίες γίνονται συνεχώς αποκρατικοποίησεις. Και όπου γίνονται στις δυτικές κοινωνίες, κατά κανόνα αποδίδουν θεαματικά αποτελέσματα. Μερικές φορές ναι, υπάρχουν προβλήματα. Μερικές φορές ναι, γίνονται υπερβολές. Αλλά η κυρίαρχη τάση εδώ και 3 δεκαετίες σε όλο τον κόσμο είναι, για παράδειγμα, η αποκρατικοποίηση. Που στην Ελλάδα ήταν απαγορευμένη και έπαψε να είναι απαγορευμένη λέξη. Χρεοκόπησε και ένα διανομή των δανεικών. Και η ευημερία η οποία στηρίχθηκε στα δανεικά. Γιατί ήταν ψευδέστηση ευημερίας. Και η ανάπτυξη η οποία στηρίχθηκε σε όλο και περισσότερα δανεικά. Γιατί ήταν κύβδηλη ανάπτυξη. Όλα αυτά χρεοκόπησαν. Σας στενοχωρώ και πάλι, αλλά εσείς εκεί ονειρεύεστε να γυρίσετε πάλι τη χώρα. Στο να κάνουμε δήθεν κοινωνική πολιτική, όπως αυτά που είπατε πριν, με δανεικά. Στο να κάνουμε δήθεν πλεώνασμα που δεν παράγουμε και δεν υπάρχει. Στο να μοιράζουμε δανεικά, όταν τότε είναι βέβαιο ότι οι ξένοι δανειστές θα σου γυρίσουν την πλάτη. Όλα αυτά πρέπει να το καταλάβετε, έχουν τελειώσει για πάντα. Πουλάτε στο λαό ότι δήθεν φέρνετε κάποιο λαμπρό μέλλον. Όμως οι ιδέες σας ζουν σε ένα σκοτεινότατο παρελθόν. Μας λέτε ότι θέλετε να πάτε το λαό μπροστά. Πού τον πάτε, πώς τον πάτε, κοιτάζοντας πίσω? Εσείς δεν προσπαθείτε να φτιάξετε το μέλλον. Να το εμποδίσετε, όλα αποδεικνύουν ότι προσπαθείτε. Ιστορικό ορόσημο της χρεοκοπίας του λαϊκισμού σας θα είναι η ψήφιση του φετινού προϋπολογισμού. Και μοιραία θα σας θυμίσω αυτό που λέγατε τέτοιο καιρό σε αυτήν εδώ την αίθουσα πέρσι, όταν ψηφίζαμε τον προϋπολογισμό της φετινής χρονιάς.
Μάλλον δεν θέλετε να σας τα θυμίσω, αλλά επιτρέψτε μου να σας στενοχωρήσω και πάλι. Λέγατε λοιπόν ότι δεν θα πάρουμε τη δόση των 33 δισεκατομμυρίων. Λίγες μέρες αργότερα πήραμε τη δόση των 52 δισεκατομμυρίων. Λέγατε ότι η προβλέψη του περσινού προϋπολογισμού ήταν στον αέρα. Ότι δεν θα πιάσουμε το στόχο των δαπανών. Τον πιάσαμε και τον ξεπεράσαμε. Των εσόδων. Τον πιάσαμε και τον ξεπεράσαμε. Ότι δεν θα ανακεφαλαιοποιήσουμε τις τράπεζες. Ότι η ύφεση για το 2013 θα είναι πολύ μεγαλύτερη από το 4,5% που τότε υπολόγιζαν. Αποδείχθηκε ότι θα είναι μικρότερη και ίσως πέσει και κάτω από το 4%. Φέτος, κάνοντας πως δεν θυμάστε τι λέγατε πέρσι, ήρθατε και μας είπατε τα ίδια. Ότι ο προϋπολογισμός σας θα είναι πάλι στον αέρα. Είναι λόγια του αέρα αυτά. Και δεν υπάρχει ποτέ ευνοϊκός άνεμος για εκείνον που δεν ξέρει που πηγαίνει. Τα ίδια λέτε κάθε χρόνο. Είστε τελικά πολύ προβλέψιμοι. Και είστε προβλέψιμοι γιατί δεν έχετε πολιτική. Έχετε ιδεολειψίες. Δεν υπηρετείτε το δημόσιο συμφέρον έτσι. Υπηρετείτε τις αιμονές σας. Δεν παράγετε πολιτική. Παράγετε φανατισμό. Και να σας το αποδείξω για να μην λέτε ότι σας αδικώ κιόλας. Σας ενόχλησε πάρα πολύ που μιλήσαμε για επιτυχίες της Ελλάδος τη χρονιά που πέρασε. Γενικά η αίσθηση ότι η Ελλάδα αρχίζει και σημειώνει κάποιες επιτυχίες σας προκαλεί μεγάλο εκνευρισμό. Καμιά φορά σε όρια θα έλεγα πολιτικής στερίας. Ακούτε τη λέξη επιτυχία και κάτι παθαίνετε. Αρχικά πήγατε να την ειρωνευτείτε. Τώρα σας διαψεύδουν από παντού και προσπαθείτε απλά να αμφισβητήσετε τις επιτυχίες της χώρας. Θα σας θυμίσω 2-3 πράγματα όπως ότι για επιτυχίες δεν μιλήσαμε εμείς πρώτοι. Μίλησε πρώτα ο διεθνής τύπος. Εκείνοι που μας καθύβριζαν προηγουμένως. Εκείνοι που μας είχαν τελειωμένους. Ξαφνικά άρχισαν να διαπιστώνουν ότι στην Ελλάδα κάτι έχει γυρίσει, πάει καλύτερα. Εκείνοι μιλούσαν για Brexit. Δεν είναι δικιά μας η έκφραση. Πράγμα που δεν το αμφισβητούσατε τότε καθόλου. Αντίθετα, σας χαροποιούσε. Και τώρα που μιλάνε για recovery, για επιστροφή δηλαδή της Ελλάδας σε τροχιά ανάκαμψης σταθεροποίησης, σας προκάλεσε να δείχνετε και το δείχνετε δυστυχώς μεγάλη στενοχώρια. Δεν σας ενοχλούσε που μας είχαν τελειωμένους. Σας ενόχλησε όταν άρχισα να διαπιστώνω ότι πετύχαμε να γυρίσουμε το καράβι και ότι του αλλάξαμε πορεία. Δεύτερον, θα σας πω και κάτι άλλο. Η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο είχε δικαίωμα, είχε υποχρέωση να χρησιμοποιήσει όλες τις ενδείξεις βελτίωσης για να αλλάξει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Αυτό έπρεπε να κάνουμε. Αυτό κάναμε και αλίμονο αν δεν το κάναμε. Όταν όλοι ανεξαρτήτως διαπιστώνουν ότι η Ελλάδα διορθώνει τις περισσότερες από τις νοσηρές της παθογένειας. Ότι η Ελλάδα πέτυχε πολλά που δεν έχει πετύχει καμιά χώρα και ότι είναι σε πολύ καλύτερη θέση τώρα με ανωδική τροχιά. Όταν όλοι αναγνωρίζουν αυτές τις επιτυχίες, γιατί με μεμσημυρείτε, γιατί γκρινιάζετε. Γιατί ρωνεύεστε με κάθε τρόπο αυτό το λεγόμενο success story. Σας είπε κανείς ότι τελειώσαμε. Σας είπε κανείς ότι ζούμε στον παράδεισο, θα τρώμε χρυσά κουτάλια. Σας είπε κανείς ότι δεν έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ δρόμο για να βγούμε οριστικά από τα δύσκολα. Γιατί αμφισβητείτε τα προφανή που τα δέχονται όλοι οι άλλοι. Και επικαλείστε κάθε επιμέρους κριτική που κάνουν οι άλλοι για την Ελλάδα όταν ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Και δεν παραδέξετε ποτέ κανένα εγκομιαστικό σχόλιο για αυτά τα οποία έχουμε ήδη πετύχει. Αυτό είναι κακοπιστία. Είναι τύφλωση από ιδεολειψία. Παρά τις προσπάθειες που κάνετε να δείξετε ένα άλλο πρόσωπο, συχνά θα έλεγα ότι παραμένετε και ασυνάρτητοι. Για παράδειγμα, ένας εισηγητής, νομίζω, του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε αρνητικό σχόλιο ότι πετύχαμε ένα νέο δανεισμό 240 δισεκατομμυρίων έναντι ενός χρέους 300 δισεκατομμυρίων. Βέβαια, ο νέος δανεισμός δεν είναι 240, είναι πολύ λιγότερο, γύρω στα 170. Εκ των οποίων τα 30 δεν τα έχουμε πάρει ακόμα, αφορούν δανειακές ανάγκες των 2 επομένων ετών. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο, αν και κάτι δείχνει ως προς τους υπολογισμούς σας. Το πιο σοβαρό είναι άλλο. Παρέλειψε το μέλος αυτό του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής να μας πει ότι κόψαμε 126 δισεκατομμύρια από το χρέος μας και άλλα 20 από το μελλοντικό χρέος έως το 2020
Και πετύχαμε αυτό το τεράστιο κούρεμα με παράλληλη αναχρηματοδότηση του χρέους. Παρέλειψε ακόμα να πει ότι σβήσαμε χρέος που είχε μέσο επιτόκιο 4,5 με 5,5 και σήμερα πληρώνουμε μέσο επιτόκιο 2,2. Κάτω από το μισό. Ενώ τελευταία δανειστήκαμε επιτόκιο 1%. Αυτά δεν τα είπε. Γιατί αν τα έλεγε, θα έπρεπε να αναγνωρίσει ότι έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους που έχει γίνει ποτέ, όπως το λέω, είναι στην παγκόσμια ιστορία. Αλλά δεν υπάρχει το θάρρος για να το πείτε. Κάποιος άλλος που ήταν και ο κεντρικός ομιλητής, συγητής στο ΣΥΡΙΖΑ, άρχισε να μας παρουσιάζει τα μεγάλα ακαδημαϊκά προβλήματα της οικονομικής ανάλυσης και ύστερα τα μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα της διεθνούς οικονομίας. Μερικά από αυτά που είπε θα μπορούσα να συμφωνήσω. Αν και τα είπε μισά. Και ξέρετε ότι καμιά φορά οι μισές αλήθειες είναι ολόκληρα ψέματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, θα θυμάστε ότι επί δεκαετίες η μόνιμη εποδός των αριστερών οικονομολόγων είναι πως στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Έλα όμως που τώρα το πιο συνταρακτικό φαινόμενο της παγκόσμιας οικονομίας σήμερα έχει γίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι λεγόμενες χώρες BRICS, Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότιος Αφρική, που πριν 20 χρόνια ανήκαν στο περιθώριο του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, τώρα αυξάνουν συνέχεια το μερίδιό τους στον παγκόσμιο πλούτο. Ενώ την ίδια στιγμή οι ισχυρές, αυτά που λέγατε μητροπόλεις του καπιταλισμού, του διεθνούς καπιταλισμού, βλέπουν το δικό τους μερίδιο να μειώνεται. Πώς να το εξηγήσετε αυτό, το τόσο παράδοξο για το λαϊκισμό σας? Και πώς να παραδεχτείτε ότι όλες αυτές τις χώρες πρόδευσαν ακριβώς επειδή ανοίχτηκαν στις διεθνείς αγορές και εφάρμοσαν αρχές ελεύθερης οικονομίας? Αλλά το πρόβλημα με αυτή τη συζήτηση είναι διαφορετικό, είναι μια άλλη συζήτηση. Εμείς στην Ελλάδα δεν καλούμαστε σήμερα να φτιάξουμε τον κόσμο και ύστερα να δούμε πώς θα φτιάξουμε τη χώρα μας. Γιατί αυτό μας εισηγούνται. Έχουν λύσεις ή έτσι νομίζουν για το πώς πρέπει να λειτουργήσει το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, η Ευρώπη, για όλα αυτά υπάρχουν λύσεις. Αλλά μπερδεύεται αυτές τις ιδεολειψίες με την πολιτική πραγματικότητα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι τελείως διαφορετικό σήμερα. Είναι το πώς θα σώσουμε σήμερα τη χώρα μας. Όχι αφότου αλλάξει ο υπόλοιπος κόσμος. Και μόνο αν σώσουμε τη χώρα μας, μόνο αν την κρατήσουμε στην Ευρώπη, θα μπορούμε να έχουμε τότε και μια ισχυρότερη παρέμβαση για το πώς θα μπορούσε να αλλάξει η Ευρώπη. Όπως η παρέμβαση που είπε τώρα ο Δένδιας για τα θέματα της παράνομης μετανάστευσης. Όπου πραγματικά παίζει ηγετικό ρόλο αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία, τη Μάλτα και άλλους νότιους, για να αλλάξει η νοοτροπία που έχουν ξένοι απέναντι στο ζήτημα αυτό. Το επαναλαμβάνω, εμείς πρέπει να σώσουμε τη χώρα μας, αλλά σήμερα. Όχι να συζητάμε πώς θα έπρεπε να είναι μια ιδεατή Ελλάδα σε έναν ιδανικό κόσμο. Αν μπορούσαμε να δανειστούμε απεριόριστα με μηδονικό κόστος, ασφαλώς θα κάναμε άλλα πράγματα. Αλλά επειδή δεν υπάρχει κανείς να μας δανείσει και πολύ περισσότερο να μας χαρίσει, πρέπει να απεξαρτηθούμε από το δανεισμό, να βγάλουμε πρώτα πλεονάσματα και ύστερα να διευρύνουμε για να καλύψουμε και τις δανειακές μας ανάγκες. Και αυτό είναι το σχέδιο που κάνουμε. Και σε αυτό έχουμε ήδη τις πρώτες σοβαρές επιτυχίες. Επομένως, από εδώ βλέπω πρώτον να υπάρχει το λάθος της κοσμοθεωρίας που τους οδηγεί να νοσταλγούν ό,τι ναυάγησε και να εμποδίζουν ό,τι πετυχαίνει. Δεύτερον, δίνετε τις λάθος απαντήσεις στα λάθος ερωτήματα. Υποτάσσετε την υποχρέωση να στηρίξει την Ελλάδα ξανά στα πόδια της στις ιδεολειψίες του να φτιάξει τον κόσμο ολόκληρο και μάλιστα με λάθος τρόπο. Και παγιδευμένος στις αιμονές σας, γίνεστε και χερέκακοι για ό,τι πάει άσχημα και μυσαλόδοξοι για τις επιτυχίες της χώρας. Και αυτό σας εμποδίζει από το σωστό ρόλο της αντιπολίτευσης, πολύ περισσότερο της κυβέρνησης που θέλετε να ονειρεύεστε. Εμείς θα θέλαμε πολύ να είχαμε μπροστά μας μια σοβαρή αντιπολίτευση. Όμως ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Δεν αξιωθήκατε να ψηφίσετε καμία διαρθρωτική αλλαγή, καμία περικοπή σπατάλης μέχρι σήμερα. Θυμίζω απλά ότι όταν ήμασταν εμείς αντιπολίτευση, εντάξει, ασκήσαμε μεν σκληρή κριτική σε χειρισμούς της τότε κυβέρνησης, αλλά τις διαρθρωτικές αλλαγές όλες που έγιναν τότε τις ψηφίσαμε. Και αρκετές από τις περικοπές σπατάλης. Δεν είχαμε ούτε ιδεολειψίες,
ούτε μονές, ούτε μυσαλλοδοξίες. Και στο σημείο αυτό να σας θυμίσω και ορισμένα ψέματα, τα οποία συχνά μετατρέπονται σε ιστορίες τρόμου. Ταράζουν την κοινωνία και τελικά πάντοτε διαψεύδονται. Ακούσαμε ότι θα φορολογηθούν τα ακίνητα με νέους μεγαλύτερους φόρους που θα φτάνουν, λέει, τα όρια της δίμευσης. Αποδείχθηκε ψέμα. Η συνολική επιβάρυνση των ακινήτων δεν θα είναι για την επόμενη χρονιά μεγαλύτερη από τη φετινή. Ήδη ακριβώς θα είναι, με τις εξής μεγάλες βελτιώσεις ωστόσο. Πρώτον, από το 2013 ο κόσμος πλήρωσε φόρους για τα 3 προηγούμενα χρόνια. Και αυτό επιβάρυνε δυσβάστακτα τη θέση του φέτος. Αλλά του χρόνου αυτό δεν θα υπάρχει. Δεύτερον, το 75% των φορολογουμένων. Το 75% θα πληρώσει λιγότερα από ό,τι το 2013. Τρίτον, ότι θα υπάρξει για πρώτη φορά διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Και αυτό γιατί θα πληρώσουν οι περισσότεροι λιγότερα. Τέταρτον, ότι θα πρόκειται για ενιαίο φόρο ακινήτων πλέον και όχι για 2 διαφορετικούς φόρους. Και μάλιστα με κλιμάκωση, προοδευτική. Πέμπτον, ότι δεν θα πληρώνεται πλέον από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Έκτον, ότι θα είναι συγκριτικά από τους πιο χαμηλούς φόρους ακινήτων διεθνώς, που μελλοντικά θα γίνει και πλήρως ανταποδοτικός, αφού τουλάχιστον δικιά μου βαθιά πεποίθηση είναι ότι πρέπει να αποδοθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ακούσαμε άλλη ιστορία τέτοια, ότι τάχα θα απελευθερωθούν οι πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας και θα χάσουν οι φτωχοί και οι άνεργοι τα σπίτια τους. Σύντομα θα αποδειχθεί και αυτό το ψέμα. Οι κατοικίες των αδυνάμων, των ανέργων και των μεσαίων ασφαλώς θα συνεχίσουν να είναι προστατευμένες. Το έχω πει, το επαναλαμβάνω. Τόσο απλά. Αυτή είναι η δικιά μας θέση. Αφήστε που μας προκαλείτε να ψηφίσουμε κάτι όλοι μαζί σήμερα που εσείς στο παρελθόν, όποτε ήρθε στη Βουλή, ποτέ δεν το ψηφίσατε. Αρνηθήκατε. Και τώρα ξαφνικά το θυμηθήκατε. Ακούσαμε μετά ότι δήθεν θα κινδυνεύσουν οι καταθέσεις της τράπεζας. Ο κύριος Βενιζέλος έχει δίκιο. Είναι έγκλημα αυτό, όχι μόνο που το είπατε και να το είχατε υπονοήσει και μόνο είναι έγκλημα. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Επειδή ακριβώς κεφαλαιοποιήσαμε τις τράπεζες, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σήμερα το πιο θωρακισμένο. Και γι' αυτό το κεφαλαιοποιήσαμε. Όχι για να σώσουμε κανέναν τραπεζίτη, αλλά για να διασφαλίσουμε πλήρως την ασφάλεια των καταθέσεων, τη ρευστότητα της οικονομίας, να στηριχθούν οι μικρομεσαίοι και οι θέσεις της οικονομίας. Η επιστροφή της ρευστότητας, είναι αλήθεια, κάπως άργησε. Και για λόγους που δεν εξαρτώνται από εμάς. Αλλά τώρα ολοκληρώθηκε η κεφαλαιοποίηση και η ρευστότητα θα αρχίσει να αποκαθίσταται. Πολύ σύντομα. Συμπέρασμα. Κάθε μέρα ακούμε ιστορίες τρόμου που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και που στη συνέχεια διαψεύδονται. Αλλά εντωμεταξύ δημιουργούν σύγχυση στην κοινή γνώμη. Και τις αξιοποιούν. Αυτή τη σύγχυση την αξιοποιούν οι πάσης φύσεως λαϊκιστές από την αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο. Ενώ παράλληλα υπάρχουν κάθε μέρα επιβεβαιώσεις ότι η Ελλάδα σιγά σιγά βρίσκει τον δρόμο της ανασηκώνοντας στα πόδια της. Αλλά την αλήθεια αυτή συνεχώς την πυροβολούν. Την ειρωνεύονται, την αμφισβητούν, την αποσιωπούν. Είναι απίστευτο ότι κάποιοι δεν θέλουν η Ελλάδα να πάει καλύτερα. Ασχολούμαστε τώρα επί μήνες αν θα μπουν μερικές εκατοντάδες διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε διαθεσιμότητα. Τα περισσότερα ιδρύματα συμμορφώθηκαν με αυτή την αλλαγή. 2 αρνήθηκαν. Το ένα από τα 2 συμμορφώθηκε, αφού κινδύνευσε να χαθεί το εξάμεινο. Το άλλο μέχρι προχθές επέμενε. Τη στιγμή που στη χώρα μας ο ιδιωτικός τομέας έχει χάσει 800.000 θέσεις εργασίας, εμείς ασχολούμαστε μόνιμα με μερικές εκατοντάδες. Πολλοί μάλιστα εκ των οποίων είναι συνεπώνυμοι. Και μη γελάτε γι' αυτό. Και είναι συνεπώνυμοι στο ίδρυμα της παιδείας και του πνεύματος
και της υποτιθέμενης αξιοκρατίας. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει. Και κανονικά θα έπρεπε να τα βγάλουμε όλα αυτά στη φόρα. Αλλά δεν θέλουμε να δυναμητήσουμε το κλίμα. Δεν θέλουμε, δεν είμαστε εμείς. Στο φαύλο κύκλο της αντεκδίκησης δεν μπαίνουμε εμείς. Αλλά καταλαβαίνετε ακριβώς τι προνόμια υπερασπίζονται αυτοί που θέλουν να φτιάξουν τον κόσμο μεν, αλλά να περιμένουν να παραμένουν κολλημένοι στην Ελλάδα του χθες. Καταλαβαίνετε τι εννοούν. Όταν λένε θα δώσουμε περισσότερα κονδύλια στην υγεία, αλλά καταψηφίζουν το νόμο που φτηνένει τα φάρμακα. Αν είναι ελεγχόμενοι από εσάς τους ίδιους, τι θέλετε την ανώτατη παιδεία? Αλλά τα θέλετε κλειστά τα πανεπιστήμια? Αν δεν είναι, αν κινδυνέψετε να χάσετε τον έλεγχο, αυτό δεν θα περάσει, δεν θα σας περάσει και αυτά όλα θα τα αλλάξουμε. Και πιστέψτε μας, θα τα αλλάξουμε όλα. Εμείς θα προχωρήσουμε σε πείσμα όλων αυτών των αντιστάσεων. Οι πέντε μεγάλες ανατροπές για τις οποίες σας μίλησα είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σημαντικότερες γιατί αποτελούν και τα πρώτα βήματα για να βγούμε από την κρίση. Με κυριότερα το πρωτογενές πλεώνασμα που ήδη πετύχαμε και την ανάκαμψη που αρχίζει. Τα επόμενα βήματα θα γίνουν την επόμενη χρονιά και θα είναι τα εξής. Θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα της βιωσιμότητας του χρέους. Ήδη κόψαμε 126 δις. Συζητάμε για καμιά δεκαριά ακόμα για να φτάσουμε στο όριο που μας ζητούν ως το 2020. Αυτά θα εξασφαλιστούν κατά την υφιστάμενη συμφωνία που υπάρχει στα μέσα του χρόνου. Και αφού επιβεβαιωθεί το πρωτογενές πλεώνασμα της φετινής χρονιάς τον ερχόμενο Απρίλιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έρεται πλέον και η τελευταία αβεβαιότητα για την πορεία της χώρας. Αβεβαιότητα που είναι πλέον τυπική. Γιατί όταν έχει κουρέψει 146 δισεκατομμύρια, δεν είναι πρόβλημα να κόψει και άλλα 10 και μάλιστα με τους πιο ήπιους και εξασφαλισμένους τρόπους. Δεύτερον, θα δοθεί η πρώτη επιστροφή από το πρωτογενές πλεώνασμα το 2013 στην κοινωνία. Πάλι κατά τα συμφωνημένα. Πώς ακριβώς θα είναι αυτά, θα το δούμε όταν βγει τον Απρίλιο το πρωτογενές πλεώνασμα. Αλλά προσέξτε, αν δοθούν σε 300.000 χαμηλοσυνταξιούχους 200 εκατομμύρια το χρόνο και στους ένστολους άλλα 100 περίπου, αυτά φτάνουν τα 300. Και εκτιμούμε ότι θα περισσέψουν κι άλλα για να βοηθήσουμε κι άλλες κοινωνικές ομάδες. Και θα είναι η πρώτη σημαντική ανακούφιση σε συμπολίτες μας που αδικήθηκαν και που υποφέρουν. Και θα δώσει και σημαντική ενίσχυση στην κοινωνική συνοχή. Πράγμα το οποίο ενοχλεί, εκνευρίζει τους λαϊκιστές, οι οποίοι πυροδοτούν την κοινωνική έκρηξη. Αλλά η κοινωνία δεν σας ακούει. Σας ακούει? 30-40 ήταν απ' έξω περίπου σήμερα. Γι' αυτό και δεν θέλετε να ακούσετε για το πρωτογενές πλεώνασμα. Γιατί γνώριζαν ότι θα μας δώσουν πόρους να επιστρέψουμε στην κοινωνία. Να δώσουμε ελπίδα στην κοινωνία. Εσείς τι θέλετε? Την κοινωνία σε απόγνωση. Είναι τελικά το πρωτογενές πλεώνασμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έμπρακτη απόδειξη αυτής της κυβέρνησης. Πως η ανάκαμψη θα συνοδεύεται από μέτρα ανακούφισης. Δύο προβλήματα με τυρανάνε μέρα νύχτα. Η ανεργία από τη μία και οι κοινωνικές αδικίες που υπέστη ένας κόσμος ολόκληρο στη διαδρομή. Η ανάκαμψη και το πρωτογενές πλεώνασμα νομίζω ότι ανοίγουν επιτέλους στον δρόμο να διορθωθούν όλα αυτά. Τρίτον, η Ελλάδα θα βγει ξανά στις αγορές. Τα spreads έχουν υποχωρήσει πολύ νωρίτερα και πολύ περισσότερο από ό,τι πάντες υπελόγιζαν. Και αυτό θα λύσει πολλά προβλήματα. Αλλά κυρίως θα επιταχύνει και την επιστροφή της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Γιατί φθηνότερος και ομαλότερος δανεισμός για τη χώρα σημαίνει ομαλότερος δανεισμός και για το τραπεζικό σύστημα, δηλαδή εξομάλυνση της προσφοράς ρευστότητας μέσα στη χώρα. Όλα αυτά
θα επιταχύνουν την ανάκαμψη, θα επιταχύνουν τη μείωση ανεργίας και θα φτιάξουν, εδώ είναι η ελπίδα μας, και πάλι πρωτογενές πλεώνασμα στο 2014. Φέτος τους στόχους ξεπεράσαμε, πρέπει να αγωνιστούμε να τους ξεπεράσουμε και του χρόνου, γιατί στο μεταξύ θα αρχίσουν να αποδίδουν και άλλες οι διαρθρωτικές αλλαγές που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και που θεωρούνται μεγάλα βήματα από όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Και μόνον οι λαϊκιστές, επαναλαμβάνω, το θεωρούν αυτό νεοφιλελεύθερο ανάθεμα. Και ακόμα, καθώς ενισχύεται η αξιοπιστία της χώρας, αλλάζουμε και τη θέση μας μέσα στην Ευρώπη και στο διεθνή μας περίγυρο. Μόνο τους τελευταίους μήνες πετύχαμε δύο μεγάλες αλλαγές στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Βάλαμε, το επαναλαμβάνω, έχει σημασία, ως προτεραιότητα δικά μας στην ατζέντα, το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης, και σας θυμίζω ότι μέχρι πριν λίγο στους ευρωπαϊκούς θεσμούς δεν τολμούσαν καν να πούν τη λέξη λαθρομετανάστευση. Τώρα μαζί με άλλες χώρες του Μεσογειακού Νότου τη βάλαμε ως προτεραιότητα στην ατζέντα μας, και με τακτικές αποτροπής επιπλέον που μέχρι σήμερα επίσης απαγορεύονταν, και με πολιτική μαζικών επαναπατρισμών. Σας θυμίσω ακόμα ότι βάλαμε στην ατζέντα της Ευρώπης τις θαλάσσιες πολιτικές. Αυτό που λέμε μπλε ανάπτυξη, που συμπεριλαμβάνει και την ανάπτυξη των ενεργειακών κοιτασμάτων στην ΑΟΣ των κρατών μελών. Και έτσι δημιουργούμε σιγά σιγά μια ομπρέλα στήριξης της ΑΟΣ, αλλά και πολιτικές διμερούς συνεργασίας με γειτονικές χώρες ή με άλλες χώρες περιοχής. Ως πρόσφατα αυτά τα θέματα η Ελλάδα δεν τολμούσε να τα αγγίξει. Και τώρα αναδεικνύει συμμαχίες και τοπικές συνεργασίες που συνεχώς ενισχύουν, βελτιώνουν τη θέση μας. Και η Ελληνική Προεδρία τα έχει ήδη περιλάβει στην ατζέντα της και επισήμως πλέον, ανοίγοντας νέους δρόμους και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, αδιανόητους πριν λίγο καιρό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ πιστεύω ότι έγιναν πολλά πράγματα που τα θεωρούσαν άλλοι αδύνατα. Αυτό έλεγε και προχθές άκουγα ο αξέχαστος ο Νέλσον Μαντέλα. Το καινούριο, λέει, πάντα, έλεγε πάντα, φαίνεται αδύνατο. Μέχρι που να γίνει. Φέρνουμε την Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή. Την κάνουμε φυσιολογικό κράτος, ναι. Καταλαβαίνω ότι αυτή η φράση σας ενοχλεί, γιατί δεν υπάρχει τίποτα φυσιολογικό για οποιαδήποτε χώρα του κόσμου από αυτά τα οποία εσείς υποστηρίζετε. Φανταστείτε, εμείς κάνουμε την οικονομία να αναπτύσσεται με θετικούς ρυθμούς, με επενδύσεις που έρχονται, αυτά που γίνονται εδώ και πολλά χρόνια σε όλο τον άλλο κόσμο και ήταν αδιανόητα για την Ελλάδα. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι φωνάζουν. Θέλανε να μείνουμε σε μια νοοτροπία αυτιστικής κοινωνίας, που θα είναι κολλημένη σε ιδεολειψίες άλλων εποχών. Δεν θέλουν αποκρατικοποίηση, τις θεωρούν ξεπούλημα. Μας κατηγορούν εμάς για ξεπούλημα, αλλά την ίδια στιγμή μας κατηγορούν ότι δεν έχουμε αποκρατικοποίηση τίποτα. Μας κατηγορούν ότι κάνουμε ό,τι θέλουν οι δανειστές μας, και την ίδια στιγμή μας κατηγορούν ότι ψηφίζουμε προϋπολογισμό που δεν έχει ακόμα την έγκριση των δανειστών μας. Μας κατηγορούν ότι υπερφορολογήσαμε τον κόσμο. Ποιοι? Εκείνοι που στο πρόγραμμά τους έχουν την υπερφορολόγηση και της ακίνητης περιουσίας και των καταθέσεων και των άλλων περιουσιακών στοιχείων του Έλληνα, και που σήμερα επιμελώς απεκρύβει. Μας κατηγορούν ότι δεν έχουμε σχέδιο. Ποιοι? Εκείνοι που άλλα έλεγαν πριν τις εκλογές για το μνημόνιο, άλλα τώρα, άλλα μετά, άλλα η μία συνιστόσα, άλλα η άλλη συνιστόσα. Άλλα μέσα στην Ελλάδα για το αν θα μείνει η χώρα στο ευρώ, άλλα έξω από την Ελλάδα, στο Τέξας για παράδειγμα. Και κατηγορούν ποιους? Αυτούς που πετυχαίνουν αλλαγές στον ένα τομέα μετά τον άλλον, που πιάνουμε τον ένα στόχο μετά τον άλλο, που πετυχαίνουμε την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον έναν οίκο μετά τον άλλον, που αποσπούμε μια θετική κριτική για τη χώρα μετά την άλλη, από τον έναν διεθνή οργανισμό μετά τον άλλον. Ναι, δεν έχουν γίνει όλα. Και ασφαλώς μένουν να γίνουν πολλά. Αλλά η Ελλάδα άρχισε να γίνεται, το ξαναλέω, χώρα φυσιολογική. Και ναι, την αλλαγή, το δέχομαι, δεν την έχει ζήσει ακόμα μέσος Έλληνας. Αλλά όλοι ξέρουν ότι δεν είμαστε πια στο χείλος της Αβύσσου που βρεθήκαμε 1,5 χρόνο πριν. Και ναι, η κοινωνία υποφέρει πολύ. Και ναι, η κοινωνία έχει κουραστεί πολύ. Αλλά τώρα αλλάζει το κλίμα, αλλάζει η ψυχολογία, υπάρχει ελπίδα.
Η ελπίδα από την ανάκαμψη που πλησιάζει, από την επιστροφή μέρους του πλεονάσματος που θα είναι χειροπιαστό για τον καθένα, η ελπίδα από την επιστροφή της ρευστότητας. Και ναι, εξακολουθούμε να κάνουμε σκληρές διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Είμαστε στον πιο δύσκολο ίσως και τον πιο σημαντικό, θα έλεγα, κόμβο που πρέπει να περάσουμε. Θα τα καταφέρουμε, έχουμε περάσει και από άλλα πιο δύσκολα. Θα τα καταφέρουμε γιατί έχουμε ήδη επιτυχίες να δείξουμε. Θα τα καταφέρουμε γιατί έχουμε αποδείξει την αξιοπιστία της χώρας. Θα τα καταφέρουμε και ας έχουμε απέναντί μας μια αντιπολίτευση που εύχεται και προσεύχεται αυτή τη φορά να μην υπάρξει λύση, όπως κάνατε τόσες φορές μέχρι τώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από αυτό το βήμα σήμερα σας καλώ όλους να αφήσουμε πίσω όλα αυτά και να κάνουμε μια νέα αρχή. Σας ζητώ απόψε να ψηφίσετε τον προϋπολογισμό του 2014 που βάζει για τα καλά τη χώρα σε ανωδική τροχιά. Σας ζητώ, το ζητώ από όλους σας, να δείξετε ότι η Βουλή αυτή έχει το θάρρος και την ευθύνη να στηρίξει τη χώρα μας αυτή τη δύσκολη ώρα. Σας καλώ να δείξουμε όλοι μαζί ότι αφήνουμε πίσω εκείνα που μας κράτησαν πίσω και ότι ολοκληρώνουμε με θάρρος και αποφασιστικότητα ό,τι ξεκινήσαμε και ό,τι ήδη θεωρείται ως η πιο τολμηρή εξυγίανση χώρας και η πιο τολμηρή μεταρρύθμιση που έχει γίνει ποτέ. Σας καλώ να εδραιώσουμε την πεποίθηση του κόσμου ότι η Ελλάδα είναι πάλι όρθια και προχωράει μπροστά. Σας καλώ κυρίως να εδραιώσουμε την αυτοπεποίθηση του ελληνικού λαού ότι η Ελλάδα μπορεί πράγματι να γίνει μια φυσιολογική χώρα με ανοιχτά τα φτερά της και σε πορεία ανάπτυξης. Σας καλώ να αφήσουμε όλοι πίσω μας μια για πάντα τη μεμψημερία, την ιτοπάθεια, τον λαϊκισμό, τον κακό εαυτό μας. Πέρσι ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό που σταμάτησε την κατρακύλα της χώρας. Φέτος σας καλώ να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό που βάζει ξανά την Ελλάδα, τη χώρα μας, σε πορεία ανάκαμψης, ανάπτυξης, ελπίδας. Σας καλώ να πιστέψετε στον Έλληνα και στην Ελλάδα. Γιατί αυτό που στείλουμε είναι πίστη στη χώρα και το λαό της. Όχι άλλες εμψημερίες, όχι άλλες καθημερινές ιστορίες τρόμου. Όχι άλλες γκρίνιες, όχι άλλος λαϊκισμός. Όχι άλλες κομματικές υστεροβουλίες, αναχρονιστικές αιμονές. Η Ελλάδα είναι για πράγματα άλλα, πιο μεγάλα. Δεν χωράει σε αυτές τις μικρότητες. Και σε ένα μόνο πράγμα συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα. Υπάρχει Ελλάδα του χθες και Ελλάδα του αύριο. Εκείνος θα συνεχίσει να ζει στο χθες. Εμείς εδώ ήδη χτίζουμε την Ελλάδα του αύριο. Και σας καλώ να κάνουμε όλοι την υπέρβαση. Να σηκώσουμε την Ελλάδα πιο ψηλά. Πάνω από το τέλμα που έχει βυθιστεί για δεκαετίες. Πέρσι πετύχαμε με πολλούς κόπους και θυσίες τις 5 επαναστάσεις που σας ανέφερα. Σας καλώ για την ερχόμενη χρονιά να πάμε πέρα από την Επανάσταση, να πετύχουμε την αληθινή Ανάσταση της πατρίδας μας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζήτηση.